Στη δίνη του καταρροϊκού πυρετούζουν το τελευταίο διάστημα εγωπροβατοτρόφοι από όλη την Ελλάδα. Ο Γιώργο Λέγκα, επαγγελματία συνοτρόφο από την Πιερία, δηλώνει ανήμπορο πλέον να αντέξει την αδιαφορία τη πολιτεία. Η ζημιά που έχει υποστεί μέχρι τώρα είναι τη τάξη των 25.000 ευρώ. Όπω είδατε, έχουν πληγωθεί τουλάχιστον εγώ σαν άτομο πάνω από 80 πρόβατα. Τα πυρήνα έχουν ψοφήσει και αυτά είναι καμιά 30 με 40 σημαίνει να σα πω ότι πολύ μεγάλη πλειάδα κτηνοτρόφων έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμένα. Άλλο λίγο, άλλο και πολύ. Απλά εμένα με βρήκε πάρα πολύ. με έναν αόρατο εχθρό, λέει ο κτηνοτρόφο από την Πιερία Σπύρο Μπατζόλα. Και τρέμουμε για το τι θα γίνει την άνοιξη. Καθώ πολλά από τα πρόβατα ήταν έτοιμα να γεννήσουν, ενώ αναρωτιούνται αν θα έχουν παραγωγή. Και τα πρόβατα τώρα είναι έγκαια. Το πρόβλημά μας εμάς είναι το τι θα γίνει την άνοιξη, όταν θα γεννήσουν. Θα έχουμε παραγωγή ή δεν θα έχουμε. Εμείς τώρα τροφοδοτούς, παίρνουμε τροφές, τα παίρνουμε και τα πληρώνουμε όλα. Αν μεθαύριο δεν έχουμε ένα παραγωγή. Εγώ με 30 πρόβατα με ψόφιση, 32 πρόβατα. Εδώ βλέπετε ένα υγιέ κοπάδι. Oh, okay. Για να καταλάβουμε πόσο τραγική είναι η κατάσταση, οι κτηνοτρόφοι εδώ εκτιμούν ότι το 20 με 30% αυτών των προβάτων θα νοσήσουν τις επόμενες ημέρες. Είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο μας λένε εδώ οι κτηνοτρόφοι. Η νόσος ξεκινάει σιγά σιγά. Μπορεί μια μέρα να μην βγει κανένα. Μπορεί μετά από δύο μέρες να βγουν δέκα. Γιατί μας έχει συμβεί αυτό. Και λέμε ότι λίγε μέρε δεν παρουσιάζεται τίποτα, ξαφνικά 10 πρόβατα. Την άλλη μέρα άλλα 3, την άλλη μέρα 8. Ξέρω εγώ. Έτσι γίνεται. Από την ημέρα που ξεκίνησε το πρόβλημα, ο κτηνοτρόφο Θεόδωρο Μπλέτσα έχει χάσει 45 πρόβατα και άλλα 50, όπω λέει, είναι έτοιμα να αρρωστήσουν. Έχω πάρει σε μία στα 35-40, και άλλα 50 είναι. και αυτά δεν ξέρω να μαζίσουν. Mm -hmm. το, mm -hmm. το οποίο τα έχω κλείσει μέσα. Στροφέ που είχα για το χειμώνα, τα τώρα. Και δεν ξέρω το αποτέλεσμα τι θα γίνει. Mm. Κάποιο δεν μα ενημερώνει τι πρέπει να κάνουμε. Mm. Παίρνουμε φάρμακα, πληρώνουμε. Δίχω αποτέλεσμα. Και συνεχίζεται. Και δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα το χειμώνα. Θα γεννήσουν τι θα κάνουν. Θα χαθούν όλα. Ήδη στην περιοχή τη Λάρησα παρουσιάζεται το πρόβλημα με του κτηνοτρόφου να μην έχουν χρήματα για να πάρουν ζωοτροφέ με αποτέλεσμα να μην δίνουν τι προκαταβολέ οι έμποροι. Απευθυνόμενο προ του βουλευτέ, ο κ. Λέγκα ζητά να πράξουν το καθήκον του και τονίζει ότι ο ίδιο και άλλοι συναδελφοί του είναι στα πρόθυρα τη αυτοκτονία. Πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν από κτηνοτροφία το πώ περνάμε εμεί και τι δουλειά κάνουμε που δουλεύουμε 365 μέρε το χρόνο και μας έχουν στο, στο καναβάτσο που λένε. Να έρθει ένα κτηνίατρο, να, να περνάει μια φορά το μήνα, ξέρω εγώ, τι 15, να ρωτάει Σπύρο, τι έχουμε, πώ είναι τα πρόβατα, πώ δεν είναι, ξέρω εγώ. Α, δηλαδή τα ξένα κράτη, τι είναι εκεί, είναι πιο πολύ μυαλωμένοι, είναι εκεί. Δεν έχει, δεν πατάει άνθρωπο. Οι βολέ οι δικέ μου απευθύνονται κυρίω στου βουλευτέ, διότι οι κύριοι είναι αδράνε, έχουν καθίσει στο δικό του σαλόνι και λε και δεν υπάρχουν εμεί. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν αναφέρουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση που θα μπορούσε και αυτή να κάνει τα χρέη τη, γιατί και αυτοί κρύβονται πίσω από ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Αλλά τουλάχιστον η αιχμή του δώρα του οι βουλευτέ μα θα μπορούσαν με τον ΑΒ τρόπο <χαλίδια> να βρουν κάποια λύση. Κάπω να θέσουν το θέμα. <χαλίδια> αυτοί και καταστεύονται συμπολίτε. Χιλιάδε. Άλλου λιγότερο και άλλου περισσότερο. Σα είπα, εγώ είμαι στα 25.000 κατά τη στιγμή που κάποιο που με 25.000 αυτοκτονούσε. Εμεί είμαστε στα πρόθυρα και δεν υπάρχει φω στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει μέλλον πλέον. Θα πνιούν τα μαντρέα χωρί αρνιά το χειμώνα. Και θα, δεν θα έχουμε και το, ανάλογη, το ανάλογο γάλα για να κάνουμε τι εξαγωγέ και που φυσικά είναι συνάλλαγμα. Η κτηνοτροφία τη περιοχή αποδεκατίζεται μέρα με τη μέρα. Και οι εγωπροβατοτρόφοι βλέπουν τι ψυχέ των προβάτων του να χάνονται η μία μετά την άλλη. Αν μην μπορεί να βοηθήσουν, ενώ την ίδια ώρα εξανεμίζονται και τα χρήματά του που έχουν επενδύσει.